Είπαμε εδώ όλα τα χρηστικά, αλλά είναι μια καλή αφορμή για να σας καλημερίσουμε και να σας ρωτήσουμε καταρχήν από τα πολιτικά. Θα πούμε και για τα δικά σας θέματα. Αλλά τώρα, Υπουργέ, τι έχουμε να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους που τους είπαμε ότι δεν θα κοπεί το ΕΚΑΣ, αφήστε το ΕΚΑΣ, τη σύνταξη, η κύρια σύνταξη δεν θα μειωθεί. Και επικουρικές είχατε πει, αλλά εν πάση περιπτώσει βασιστήκατε στην κύρια σύνταξη. Σε αυτούς τους συνταξιούς που μας ακούνε, σε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι είναι 600, 500, 700 ευρώ. Και είπαμε, κύρια σύνταξη δεν θα μειωθεί. Πήγαν τον Ιούλιο. Δεν είδαν να είναι μαζί και επικουρική, την οποία θα δούνε σήμερα, τις 2 του μηνός. Αν κατάλαβα, Δευτέρα δηλαδή, το ίδιο είναι για την. Λοιπόν, μείωση είδα. Αυτό, όχι, μείωση 40, δεν είναι. 20, 30, 100. Μείωση δεν είναι και επιμένω σε αυτό. Μείωση. Εγώ επιμένω λοιπόν με τα δεδομένα που έχουμε από το Υπουργείο Εργασίας, από όλη την πληροφόρηση που έχουμε από τους εποπτευόμενους φορείς, ότι καμία μείωση δεν θα υπάρξει μέχρι 1.300, τα είπε η κυρία μόλις την άκουσα. Ότι η κυρία Τσίπρα. Η κυρία, ναι. Είναι γνωστή εργατολόγο. Αυτοί δηλαδή που έχουν πάει στα ATM και έχουν δει. Δεν είπα όλο. Κυρία Φωτίου, αυτοί που έχουν πάει στα ATM και μάλιστα υπάρχουν και αποδείξεις που κυκλοφορούν και στο διαδίκτυο. Έχουμε και εμείς μία. Που είδαν σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα μειωμένο το τελικό ποσό τους κατά 100 ευρώ, κατά 150 ευρώ. Αυτό τι είναι αυτή η μείωση. Με συγχωρείτε. Ή είναι το ΕΚΑΣ. Ναι. Που από 1η Ιουνίου πράγματι έχει κοπεί και πράγματι ή, βλέπουν αν δεν είναι το ΕΚΑΣ. Αλλιώς εγώ δεν ξέρω άλλη ερμηνεία για μέχρι το ποσό 1.300 ευρώ, το οποίο είπατε και πώς είναι καθαρό κτλ. ΕΚΑΣ δεν που είναι όμως μια απώλεια εισοδήματος. Μα με συγχωρείτε πάρα πολύ, αυτό ήταν δεδομένο. Αυτό ήταν δεδομένο. Δεν είχε πει κανείς ότι το ΕΚΑΣ δεν θα κοπεί. Αυτό ήταν δεδομένο. Δεν εξαπατήσαμε κανέναν σε αυτό το θέμα. Έχετε μιλήσει για ισοδύναμα. Για ισοδύναμα είχατε. Για ισοδύναμα εξακολουθούμε να μιλάμε. Από 18 και σας λέω εγώ, όχι. Και σας λέω εγώ λοιπόν ότι πράγματι εμείς σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, γιατί πρόκειται για τους χαμηλούς συνταξιούχους. Ναι, πείτε το αυτό. Είναι βέβαια. Και σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά τα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν το ΕΚΑΣ. Δεν είναι το ΚΕΑ, για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα, δηλαδή το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, γιατί όσοι παίρναν το ΕΚΑΣ, δυστυχώς ή ευτυχώς, είναι πάνω. Πολύ πάνω από αυτούς τους οποίους εμπεριέχει το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Ναι. Αλλά είναι φροντίδα μας, δηλαδή μας ενδιαφέρει και μας απασχολεί πολύ σοβαρά. Για το ΕΚΑΣ, τι μέτρα θα σκέφτεστε άμεσα να πάρετε κάποια μέτρα? Αυτό σας λέω, μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε και από το πρωτογενές πλεόνασμα τι μπορούμε να κάνουμε και ούτω καθεξής. Να τους δώσετε δηλαδή. Θα είναι ένα εφάπαξ ποσό ή μπορεί να είναι, ας πούμε, ένα αφήστε πάγιο. Αφήστε αυτό να το ανακοινώσουν οι αρμόδιοι υπουργοί και ο πρωθυπουργός. Να μην το ανακοινώνω εγώ, γιατί δεν είμαι και η αρμόδια επί ναι, θέματος. Πάντως, σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι αυτό και τους κόβονται 50-60 ευρώ, αυτό σας ρώτησα, τι μπορούμε έχετε να τους πούμε. Έχετε δίκιο. Σε αυτό είπα, ότι αυτό τα. Καταρχήν, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο κόπηκαν 50-60 ευρώ σε αυτούς που έχουν κάτω από 1.300 ευρώ. Στην κύρια σύνταξη πάντα μιλάμε. Δεν το ξέρω, σας απάντησα. Αν είναι φόροι, αν είναι εισφορές, αυτό δεν το ξέρω. Ρωτήσαμε αυτό το διάστημα σας συνταξιούχοι. Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρία Φωτίου, εδώ υπάρχει μία λίστα από την σύνταξη συγκεκριμένης κυρίας. Δεν είναι αφισβητά. Όχι, άλλο σας λέω, έπαιρνε 548 ευρώ. Και αυτό που πήρε τώρα είναι 420. Ναι, αλλά δεν ξέρω ποια πράγματα συζητήθηκαν. Δεν είχε ΕΚΑΣ εδώ. Βεβαίως. Λοιπόν, θα είχε οπωσδήποτε, γιατί πάντως όταν υπάρχει, μου λέτε τέτοια σύνταξη, είναι χαμηλό. Α, δεν είχε τα. Ναι, πάντως υπάρχει μείωση. Εν πάση είναι φόρος. Είναι πάνω από το φόρο. Είναι άλλο θέμα. Δεν κόψαν τη σύνταξη. Από αλλού κρατήθηκε για κάποιο άλλο λόγο. Αλλά προσπαθώ να πω δηλαδή. Άλλο λέω. Κόψανε εισοδήματα. Α, μπράβο. Εγώ δεν έχω αντίρρηση να λέτε. Για να λέμε σε αυτούς ναι, ανθρώπους αλλά μήνια, δεν ξέρω την κάθε μία περίπτωση τι σήμαινε ακριβώς, γιατί του κόψανε. Τι και εγώ χρώσταγα. Τι χρώσταγα εγώ και γι' αυτό αυτό το μήνα τι μου ήρθε να μου κόψουνε. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Αυτό που με ρωτάτε είναι, κυρία Φωτίου, γιατί κόψατε σύνταξη ενώ είχατε πει ότι δεν θα κόψετε. Και εσείς λέτε ότι υπάρχει μειωμένο εισόδημα, αλλά δεν είναι από κόψιμο σύνταξη. Είναι από άλλα πράγματα. Όμως, τι σημαίνει δεν αυτό, το ξέρεις. Για τον συνταξιούχο. Το ίδιο πράγμα δεν προφανώς. Είναι. Θα ρωτήσετε. Εσείς να με το περιγράφουμε. Σωστά. Υπάρχουν 16 παρεμβάσεις στις συντάξεις.
Είναι δεδομένες, καταγεγραμμένες. Τώρα, κυρία, αν είναι στην Τσίπρα, Κύρια, είναι στην Επικουρική, είναι στο ΕΚΑΣ, είναι στο ΕΦΑΠΕΞ, ναι, ναι, το αποτέλεσμα λοιπόν των άνθρωπων στην τσέπη του είναι ένα και το αυτό. Όπως και να το πούμε. Κυρία Τσίπρα, δεν καταλαβαίνετε νομίζω. Σαφώς ο καθένας από εμάς στην τσέπη του κάθε μήνα, πέρα από το σταθερό αυτό που παίρνει, όταν το παίρνει, μπορεί να χρωστάει για τούτο ή για εκείνο. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορώ κατά περίπτωση εγώ είπα να απαντήσω. Απαντώ για τα γενικά μέτρα. Κόπηκαν οι κύριες συντάξεις. Σε αυτό απαντώ. Και λέω, οι κύριες συντάξεις δεν κόπηκαν. Σε αυτό το επίπεδο που εγγυηθήκαμε. Ο πολλής κόσμος όμως τι καταλαβαίνει. Ο πολλής κόσμος τι περνάει στον πολλή κόσμο. Ότι του κόπηκαν. Κάτι του κόπηκε. Δεν έχει σημασία. Εντάξει, για ποιο λόγο. Αλλά και το προηγούμενο. Φίλοι τηλεθεάτρια, σας λέω. Η μητέρα της έπαιρνε 740 ευρώ με ΕΚΑΣ και τώρα παίρνει 450. Σας είπα για το ΕΚΑΣ υπάρχει πρόβλημα. Μα 300 ευρώ. Το ΕΚΑΣ το χάσει. Μα κύριε Χασαπόπουλε, μην κάνουμε τους κατάπληκτους όλους. Ξέρουμε πόσο είναι το ΕΚΑΣ και είπαμε ότι για το ΕΚΑΣ υπάρχει πρόβλημα και πρέπει να βρεθεί τρόπος να αναπληρωθεί. Το καταλάβαμε, Υπουργέ, το καταλάβαμε. Ωραία. Απλώς είναι μεγάλο το σοκ, γι' αυτό σας το λέμε. Πρώτα βρίσκουμε τρόπος να αντικαταστήσουμε αυτά που θα πάρουμε. Έχετε και μετά απόλυτο δίκιο. Εκεί ακριβώς είμαστε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έρχονται και μειώσεις. Αυτού που είχε, έχει ενίκιο μεθαύριο και του έλειψαν τα 230 ευρώ. Τι θα του πεις. Έξω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έρχονται μειώσεις επικουρικές. Είναι απλά τα πράγματα. Θα λυθούν διότι όλοι θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο και πλέον θα υπάγονται στα καινούργια μέτρα που θέλει να μας πει η κυρία Υπουργός για τα. Κάνετε λάθος. Αυτά τα μέτρα, είναι η μεγάλη δεξαμενή που εγώ παρέλαβα. Υποψήφοι είναι όπτωχοι. Εγώ παρέλαβα μία. Ακούστε με. Σαφώς, όπως ξέρετε. Κυρία Τσίπρα, δεν πιστεύω να μην ξέρατε ότι το 2015 που εμείς αναλάβαμε πέρυσι, δηλαδή είχαμε 700.000 ανθρώπους που βρίσκονται στην κατάσταση, το ένα άτομο να έχει κάτω από 200 ευρώ το μήνα. Το ξέρατε. Το ξέραμε. Οι αναδρομές γίνονται γιατί δεν έχουμε μνήμη. Ναι, αλλά δεν βολεύει κανένα να κάνουμε αναδρομή. Αφού θέλετε. Δεν βολεύει. Όχι, δεν βολεύει ποιου. Αυτού που θέλουν να ξεχάσουνε που μας φέρανε. Μάλιστα. Αυτούς ναι, δεν τους βολεύει και έχετε δίκιο. Ναι, βεβαίως. Εμένα όμως, δεν θα παραστήσω ότι η ιστορία της Ελλάδος και η ιστορία της φτώχειας αρχίζει από τις 25 Ιανουαρίου του 2015. Γιατί αυτό προσπαθείτε να πείτε. Κυρία Τσίπρα, επειδή είπατε για αναδρομές, μισό λεπτό, κύριε Φωτίου. Δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό που λέτε, κύριε Τσίπρα. Αυτό είπα μόλις. Βοηθήστε λίγο, βοηθήστε. Ακριβώς αυτό είπα, κυρία Τσίπρα. Σας παρακαλώ. Κρύβω τίποτα. Κυρία Τσίπρα, σας παρακαλώ, επειδή είπατε για αναδρομές, θυμόμαστε όλοι αυτή τη μεγάλη συζήτηση που είχε γίνει για τις επικουρικές, για το αν θα κοπούν ή όχι, την στεντόρια φωνή του ΣΥΡΙΖΑ ότι οι επικουρικές θα προστατευτούν. Τι θα γίνει με τις επικουρικές από τον άλλο μήνα? Κύριε Τάκη, ξανά. Δεν ναι. είναι η αρμοδιότητά μου η πολιτική επί των συντάξεων. Δυστυχώς. Όχι, πολιτικά σας ρωτάω. Εγώ, εγώ σας είπα για το ΕΚΑΣ ποια είναι η άποψή μου και ποια είναι και η άποψη της κυβέρνησης. Ότι πρέπει να βρεθούν ισοδύναμα μέτρα. Και το λέω γιατί όλοι το λέμε και όλοι το πιστεύουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς με τις επικουρικές, δεν είμαι εγώ η αρμόδια για να σας απαντώ. Υπάρχει ο κύριος Πετρόπουλος, ο κύριος Πατρούγκαλος. Φαντάζομαι όμως ξέρετε ότι θα μειωθούν και αυτές, έτσι δεν γιατί είναι? Γιατί να το ξέρω, κύριε Τάκη, είναι η πολιτική μας. Τι ωραία που θα μειωθούν και το κρύβουμε συνεχώς κάτω από το τραπέζι. Ως υπουργός δεν ψηφίσατε τους νόμους πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή που προέβλεπαν ακριβώς αυτά. Άρα τα ξέρετε. Άρα τα ξέρετε. Και τι θα συμβεί. Μπορεί να είστε υπουργός και να μην ξέρετε τι ψηφίζετε. Λέτε. Όχι, γι' αυτό. Μα άρα τα ξέρετε. Γι' αυτό σας λέω. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω, γιατί μάλλον για κάτι άλλο να με φέρατε πάμε. Εδώ. Πριν σας πάμε παρακάτω για αυτό που σας φέραμε εδώ, θέλω να μας πείτε λίγο για το Μαρινόπουλο. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πολιτικά, αν έχετε κάτι καινούριο να μας πείτε που μπορεί να βοηθήσει.